διακήρυγμα του συνεδρίου είναι η αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, είναι η επανέκριση του ΠΑΣΟΚ. Είναι το ξεκίνημά μας, το οποίο έχει ξεκινήσει με την εκλογή του νέου μας Προέδρου, του Νίκου του Ανδρουλάκη, πριν από 5 μήνες, με τη συμμετοχή 285.000 πολιτών. Συνεχίστηκε με την εκλογή των νοσοκομματικών μας οργάνων και με το δημοψήφισμα για το νέο όνομα της παράταξής μας πριν από 2 εβδομάδες με τη συμμετοχή 170.000 πολιτών. Και αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει στο συνέδριό μας με τη συμμετοχή σχεδόν 4.500 συνέδρων, εκλεγμένων συνέδρων, να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε τη φυσιογνωμία μας, τη σοσιαλδημοκρατική φυσιογνωμία μας, τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας για όλα τα σοβαρά ζητήματα τα οποία αφορούν την ελληνική κοινωνία. Και πλέον, έχοντας ολοκληρώσει την επανίδρυσή μας τόσο οργανωτικά όσο και προγραμματικά και ιδεολογικά, να μπορέσουμε να τεθούμε με φούλες μηχανές στη μάχη των εκλογών. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι οι επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, όπου για εμάς το α και το μ είναι να μπορέσουμε να κάνουμε, να επιτύχουμε την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, να μπορέσουμε να βγούμε πρωταγωνιστές ξανά των πολιτικών εξελίξεων και να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να επιβάλλουμε σοσιαλδημοκρατικές θέσεις και προτάσεις, σοσιαλδημοκρατικές λύσεις για τα τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Το θέμα του συνεδρίου είναι ότι κάτι καινούριο ξεκινάει. Με ένα καινούριο πρόεδρο, το ΠΑΣΟΚ ξεκινάει μια πορεία, η οποία θα το οδηγήσει μέχρι τις εκλογές. Και μέχρι τότε πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να δίνει λύσεις στα προβλήματα του τόπου, έτσι ώστε να μας ξαναεμπιστευτεί η ελληνική κοινωνία. Το καλό είναι ότι ο κόσμος ακούει, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει μια νέα φάση. Ο ήλιος επέστρεψε, το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο, ένα αίτημα το οποίο πολλοί από εμάς είχαν εκφράσει από καιρό. Οπότε τώρα είναι η ώρα να δώσουμε, να κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια και να πείσουμε τον κόσμο ότι αξίζει να μας εμπιστευτεί και πάλι. Είναι ιστορική στιγμή. Είμαστε πραγματικά περήφανοι και νιώθουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί γινόμαστε πραγματικά μάρτυρες της διαδικασίας εξέλιξης, της αναγέννησης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Δεν είναι απλό, ένα πολύ απλό, εύκολο γεγονός το οποίο αυτό συμβαίνει, που είδαμε τα πράγματα. Χιλιάδες Έλληνες πολίτες, κυρίως νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα, προσήλθαν σε ένα δημοκρατικό συνέδριο για να περάσουν ένα σαφές μήνυμα. Ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε. Η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, λοιπόν, η αναγέννηση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε εδώ το τελικό επιστέγασμα μιας προσπάθειας τουλάχιστον 6 μηνών, όπως ξεκίνησε από την εκλογή της ηγεσίας και σήμερα ολοκληρώνεται ένα πρώτο βήμα, θα λέγαμε, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και σαφώς ο μεγαλύτερος στόχος είναι οι εθνικές εκλογές, ένα ισχυρό ποσοστό το οποίο θα καταστήσει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, καταλήτη πολιτικών εξελίξεων, το οποίο θα δρομολογήσει τις σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι και αισιόδοξοι ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από στέρεες και ρεαλιστικές απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα, στα οποία αδυνατούν να απαντήσουν τόσο τα κόμματα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Απέναντι λοιπόν στον νεοελιτισμό της Νέας Δημοκρατίας και σε ένα λαϊκίστικο νεοσταλινικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, προβάλλουμε έναν μετριοπαθή, ένα ρεαλιστικό λόγο με υπευθυνότητα και σεβασμό στον κάθε πολίτη, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα αγκαλιαστεί από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Επικυρώσαμε την αναγέννηση της δημοκρατικής μας παράταξης, η μαζική συμμετοχή του κόσμου και ιδίως νέων ανθρώπων, της νέας γενιάς, μαζί με την εμπειρία και τη σοφία των παλαιών, δείχνουν πλέον ότι αποτελούν ένα σαφέστατο μείγμα που θα καταστήσει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Το μήνυμα του συνεδρίου είναι η αναγέννηση της παράταξης, είναι η ανανέωσή της, η ενότητα και η πολιτική της αυτονομία. Σήμερα το συνέδριο, με τη συμμετοχή του κόσμου, των μελών και των φίλων του κινήματος, αποδεικνύει και αναδεικνύει ότι η παράταξή μας είναι δυνατή, ανανεωμένη και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Κλείνει ένας οργανωτικός κύκλος και ξεκινάει ένας πολιτικός και προγραμματικός κύκλος. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό και η παρουσία χιλιάδων καθημερινών ανθρώπων από όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο δείχνει το τι νιώθουμε για αυτό το οποίο έρχεται. Μια μεγάλη αλλαγή, νέα, ουσιαστική, με σχέδια, αποφασιστικότητα για να βοηθήσουμε τους μη προνομίζους Έλληνες του 2022 να βελτιώσουν τη ζωή τους. Όλους αυτούς τους καθημερινούς ανθρώπους οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχουν ανάγκη από μια μεγάλη αλλαγή, την οποία μόνο η δικιά μας παράταξη μπορεί να προσφέρει ως ένα αυθεντικό κίνημα το οποίο αλλάζει τα πάντα, μεταρρυθμίζει τα πάντα και δίνει φωνή σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.
το συνέδριό μας, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι ένα αμιλές οργανωτικό βήμα. Έχουμε πολύ πολιτική ουσία, παραγωγή πολιτικής, και αυτό ακριβώς το κάνει ένα σημαντικό πολιτικό ορόσημο στην ιστορία του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, πια με την καινούργια πανδημία. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει, ο ήλιος της ελπίδας επιστρέφει, και μαζί με αυτόν οι λύσεις και οι προτάσεις για ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της νέας γενιάς και των πολιτών. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα το οποίο θέλουμε να βγάλουμε από το συνέδριό μας, ότι δεν εγκλωβιζόμαστε μόνο στις δικές μας οργανωτικές διαδικασίες, αλλά συνομιλούμε με την κοινωνία, φέρνουμε την κοινωνία στο προσκήνιο και δίνουμε απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών με τεκμηρίωση, σοβαρότητα και σοσιαλδημοκρατικό μεταρρυθμιστικό λόγο. Και κυρίως με ενότητα, ανανέωση, αξιακή και ηλικιακή και μια αυτόνομη προοδευτική πολιτική ταυτότητα.